Η λύση του Μακεδονικού μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της μέχρι τώρα θητείας μου, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open TV και στην Έλλη Σταΐ. Είπε ότι το ονοματολογικό ήταν θέμα άλυτο εδώ και 27 χρόνια εξαιτίας της αδράνειας των προηγούμενων κυβερνήσεων που αποτελούσε και βαρύδι για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Σημείωσε ότι αν η έξοδος από τα μνημόνια και την κρίση είναι το σημαντικότερο επίτευγμα, η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας είναι το δεύτερο. Η συμφωνία δεν αφήνει κανένα περιθώριο αν υπάρξει στο μέλλον κάποιος νέος εθνικιστής, κάποιος νέος Γκρουεύσκι. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να έχει ένα ανοιχτό μέτωπο με τη γειτονική χώρα και να σπαταλά διπλωματικό κεφάλαιο σε μια περίοδο που έχουμε ένα νευρικό γείτονα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους απέναντι στην ιστορία. Και δεν θα τις πάρει μόνο η κυβέρνηση, διότι στις δημοκρατίες η κυβέρνηση βεβαίως έχει την πρώτη ευθύνη, αλλά τα κοινοβούλια αποφασίζουν και όλα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές θα πάρουν την ιστορική τους ευθύνη απέναντι σε μια ιστορική συμφωνία. Τα ωφέλη για τη χώρα είναι προφανή. Η ζημία για τη χώρα όμως, κυρία Στάη, και θέλω να απαντήσω σε αυτό πριν έρθω στο ερώτημά σας. Η ζημία για τη χώρα σε περίπτωση όπου έχουμε θετικό αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Εσείς τι πιστεύετε, μετά, θα είναι θετικό? Εγώ πιστεύω θα είναι θετικό. Μετά από μια διαδικασία που εμείς με την πίεση και της διεθνής κοινότητας αναγκάσαμε και σωστά κάναμε μια χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της, να αλλάξει την ονομασία της. 140 χώρες μεταξύ των οποίων οι σημαντικότερες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, την αναγνωρίζουν πώς, ως δημοκρατία της Μακεδονίας. Και εμείς τους αναγκάζουμε να αλλάξουν το σύνταγμά τους και όλες οι χώρες να τους αναγνωρίζουν όχι ως δημοκρατία της Μακεδονίας, μόνο εμείς είμαστε σαν το στουρθοκάμιλο με το κεφάλι στην άμμο. Να τους αναγνωρίζουν με τη νέα τους ονομασία, ως Βόρεια Μακεδονία. Και το Μακεδονία μένει μονάχα σε εμάς. Δεν έχουν το δικαίωμα να λένε το αεροδρόμιο της Μακεδονία. Εμείς έχουμε το δικαίωμα. Δεν έχουν το δικαίωμά τους να λένε το Πανεπιστήμιο της Μακεδονία. Εμείς έχουμε το δικαίωμα. Αν μετά από όλα αυτά, την αλλαγή του συντάγματος, όπου βγάζουν όλες τις αλυτρωτικές υπόνοιες από το συντάγμα τους, έρθουμε εμείς εδώ και πούμε ότι ξέρετε κάτι, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει να διασπάσει το κόμμα του κύριου Σαμαράς και επειδή σκέφτεται μήπως χάσει κάποιους ακροδεξίους ψηφοφόρους ή κάποιους μη ακροδεξίους ψηφοφόρους, εγώ σέβομαι όλες τις ευαισθησίες. Και επειδή ο κύριος Καμένος επίσης πιθανόν να έχει κάποια ζητήματα με το εκλογικό ακροατήριο, η χώρα θα ξεφτυλιστεί διεθνώς. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι το όφελος της χώρας, ας πάρει ο καθένας τις ευθύνες του.